Για το λόγο αυτό θα καλούσα τον κύριο Θάνο Ασκητή, καθηγητή ψυχιατρικής και πρόεδρο του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, να πάρει το λόγο. Κύριε Ασκητή. Έχουμε... Ακούτε νομίζω τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Καλό σας βράδυ. Καταρχήν σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που παρακολουθώ τόση ώρα με τους νομικούς όρους αλλά και τις εικόνες του προβληματισμού που μπαίνει. Ευχαριστώ φυσικά την κυρία Κεφαλογιάννη, όλο και την Κεφαλογιάννη, που μου δίνει τη χαρά να συμμετάσχω μέσα σε αυτή την ομιλία από το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα, που νομίζω το θέμα το ίδιο έχει αναπτυχθεί σε μεγαλύτερες κοινωνικές διαστάσεις και σε βάσεις που βάζει τον προβληματισμό και στην ψυχολογική και στην ψυχιατρική διάσταση, πέραν της αμοιβούς κοινωνικής συμπεριφοράς, που η έννοια της γυναικοκτονίας αποτελεί όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον της κοινωνίας. Και από τα μίντια και από το διαδίκτυο και από την καθημερινή συνύπαρξη είναι μια λέξη ντροπή. Η έννοια του όρου «σκοτώνω μια γυναίκα» αναμφίβολα δεν δικαιολογείται, δεν μπορεί ποτέ να εκλογικεύσει οποιασδήποτε αρνητικές διαθέσεις και ασφαλώς η ψυχολογία δεν μπορεί να δεχτεί την ωριμότητα του φόνου ή την εκλογίκευση στο άλοθη ότι έφτεξες και έπρεπε να σε τιμωρήσω. Και θα ήθελα να μπω λίγο στο πνεύμα από τη δική μου πλευρά, καταγράφοντας το κριτήριο μιας διάθεσης ότι τελικά η γυναικοκτονία είναι πολυπαραγωγική. Έχει δηλαδή πολλές περιπτώσεις και πολλές εικόνες που θα έλεγε κανείς ότι συσχετίζονται με εικόνες που έχουν μια μορφολογία με τη βία. Ίσως πρέπει να θυμηθούμε ότι η βία είναι μια συμπεριφορά ακραίας παρορμητικής, συναισθηματικής αντίδρασης, μη λογικής, που το άτομο δεν οριοθετεί τον εαυτό του, παρά μόνο τα ένστικτά του ή τη ζώδη συμπεριφορά, θα μπορούσε να πει κανείς, ή μια διαφθεγική συμπεριφορά που η ψυχιατρική τον οριοθετεί μέσα στα πλαίσια της συμμόρφωσης, της αναγνώρισης και της εμπέδωσης. Και αν κανείς έβλεπε τη βία με τα μορφολογικά στοιχεία, βλέπει ότι το γονίδιο φαίνεται να συσχετίζεται άμεσα, δηλαδή με την κληρονομική διάταση του όρου, αν ένας βίος πατέρας θα βγάλει ένα βίο γιο. Η μαθησιακή, μην ξεχνάτε ότι η μαθησιακή συμπεριφορά αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της ύπραξής μας, μαθαίνει κανείς να χρησιμοποιεί τη βία, είτε μέσα από τη βιωματική του συμπεριφορά, ο πατέρας που χτυπάει τη μητέρα, ο γιος που βλέπει αυτό το ξύλο ή αυτή τη βία και γίνεται οικία η εικόνα σε μια μορφή άμυνας. Το δίκαιο και το άδικο δηλαδή πολλές φορές στο μυαλό μας συσχετίζεται με το πρότυπο, με την προβολή της εικόνας που ουσιαστικά διαμορφώνεται μέσα από την μαθησιακή δικαίωση ότι έδωσα ξύλο διότι έπρεπε να τη δείρω. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι υπήρχε πάντα σε αυτές τις κλειστές παραδοσιακές κοινωνικές δομές του φαλοκρατισμού, ένα όρο που μειώνει το φαλό, μειώνει την αξία της σεξουαλικότητας του άνδρα, που όμως την χρεώνει ως συμπεριφορά αναζήτησης του δικαίου, ότι ο ισχυρός άνδρας, ο φαλοκράτης, δέρνει την άτιμη γυναίκα ή τη λαθεμένη γυναίκα. Και υπήρχε και μια κοινωνική ρίση ότι ένα χαστούκι κάνει καλό στη γυναίκα και την διορθώνει και την οριοθετεί στην πραγματικότητα. Η μιμητική συμπεριφορά. Ναι, η βία έχει μίμηση. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό κομμάτι της ζωής μας. Ότι πολλά φαινόμενα συμπεριφορολογικά μιμούνται αρνητικά πρότυπα. Τα δίκτυα, η τηλεόραση, οι συμπεριφορές των προτύπων φέρνουν σε αυξημένο τρόπο και δράση τη μιμητική εξέλιξη της βίας. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε αυξητικές τάσεις της βίας πίσω από αυτή την προβολή του δικαίου ή του αδίκου σε μια μορφή όμως του ισχυρού. Τα ΜΜΕ, ναι, προβάλλουν τη βία πάρα πολύ. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κακό είναι πάντα είδηση. Δηλαδή το καλό δεν έχει είδηση, το κακό έχει είδηση και στο κοινωνικό δίκτυο εισβάλλει με έναν βίαιο τρόπο ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων αυτών των χρηστών που βλέπουν ότι η έννοια της βίας οικειοποιείται. Οικειοποιείται με τη μορφή της αναγνώρισης. Επαναλαμβανόμενη δηλαδή συμπεριφορά που γίνεται οικία στον καθένα μας και που διαμορφώνει μια αντίληψη αυτής της υπερέκθεσης ως ενίσχυση.
και ασφαλώς τα κοινωνικά πρότυπα. Η βία είναι κοινωνικό πρότυπο? Θα λέγει κανείς απλά όχι. Θα σας πω λοιπόν ότι γίνεται σιγά σιγά κοινωνικό πρότυπο. Ότι οι σύγχρονες κοινωνίες δυστυχώς αυξάνουν τη βία. Σκεφτείτε ότι πολλές τηλεοπτικές σειρές, πολλές ταινίες, πολλά περιοδικά διαμορφώνουν από την παιδική ηλικία τη βία ως ένα πρότυπο ζωής, ως μια σχέση που δεν είναι μόνο μια σχέση αναγνώρισης με το εγώ, το ισχυρό, το μοναδικό και το απόλυτο, αλλά μια σχέση με το εμείς. Ότι η ανταπόκριση της βίας ως κοινωνικό φαινόμενο διαμορφώνει ψυχολογικές προεκτάσεις που κάνει το άτομο ακριβώς να τη χρησιμοποιεί ως μέσον αναγνώρισης του εαυτού του, ως μέσον κοινωνικής συμπεριφοράς και προτύπου. Θα σας θυμίσω τρεις ταινίες. Νομίζω ότι λίγο πολύ τις ξέρουμε ή τις έχουμε δει όσοι τις έχουμε δει, που είναι ταινίες προφητικές. Το 1962, ο πόλεμος των κουμπιών αναφερόταν στην παιδική βία. Αξίζει κανείς να τη δει αν δεν την έχει δει και θα καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει η συμμορία στην παιδική ηλικία και τι σημαίνει η ενίσχυση των ομάδων της βίας με τη διαφορετικότητα αλλά και την ομοιότητα κοινών χαρακτηριστικών της κοινωνίας της εποχής. Το κουλουστό πορτοκάλι το 1971 φωτογραφίζει προφητικά τη βία των κοινωνιών, των αστικών μορφών και κυρίως των αδικημένων τάξεων, που αισθανούν ότι αυτή η βία δικαιώνει τον αδικημένο και φυσικά τιμωρεί αυτόν που έχει την υπερεξουσία, είτε πολιτική, είτε οικονομική, είτε κοινωνική. Και ο Τζόκερ, που κατακρίνει και την ψυχιατρική. Ο Τζόκερ είναι μια ταινία πρόσφατη, του 2019, με μεγάλη επιτυχία, που κατέγραψε την περιθωριοποίηση της μορφής των κοινωνικών ανισοτήτων, που η βία δικαιώνει με τον δικό της τρόπο αυτόν που έχει ψυχικό πρόβλημα και τα συστήματα της ψυχικής υγείας ή της κοινωνικής ισομέρειας δεν τον ευνοούν. Αν πάει κανείς ακριβώς στο θέμα το τι είναι βία, μέχρι να πάμε στη γυναικοκτονία, η έννοια της ενδοοικογενειακής βίας και μέσα στην περίοδο του COVID-19 βάζει, όπως ακούστηκε πριν, πολλά ερωτηματικά. Αυξήθηκε ή μειώθηκε? Από τη γραμμή SOS 15900 βλέπει κανείς, αποτυπώνοντας αυτά τα περιστατικά βίας, ότι το Μάρτιο του 2020, που είχαμε το πρώτο lockdown, 648 κλήσεις, τον Απρίλιο μέσα σε ένα μήνα, 2020, 1070 κλήσεις. Και αν κανείς τα ηλικιακά κριτήρια, βλέποντας τα 40-45 χρόνια σχεδόν στο 24%, 25-39 ετών, 18%, παντρεμένοι με παιδιά, 52%, 62%, δείχνει ότι υπάρχει μια ανησυχία για την ενδοοικογενειακή βία σε ειδικές συνθήκες, όπως ήταν η πανδημία και εξακολουθεί να είναι η πανδημία μετά από 3 lockdowns και σαφέστατα μέσα από το συνεχή αίσθημα, από τη συνεχή πορεία της αναζήτησης των μέτρων, της προφύλαξης και της αίσθησης ότι η ίδια η εσωτερική βία διαμορφώνει την καταπίεση. Μην ξεχνάτε ότι η πανδημία ως ψυχολογικό αίτιο είναι μια μορφή βίας. Γιατί είναι βία? Γιατί περιορίζει τη ζωή σου, σου βάζει μέτρα, σου δίνει κριτήρια που πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου, έχοντας ως δομημένο κριτήριο την ίδια της συμμόρφωσης, της αυτοριοθέτησης, δηλαδή της συνειδητότητας ότι η ζωή σου ως δημόσιο αγαθό δικαιούται να ζήσει διαμέσου της βίας, διαμέσου δηλαδή των περιοριστικών μέτρων. Και σύμφωνα με τον ΙΕ λοιπόν, υπάρχει μια αύξηση αυτής της έννοιας της ενδοοικογενειακής βίας και μεγαλύτερη δυσκολία φυσικά καταγγελίας των περιστατικών αυτών, ακόμα και των υποδομών, αν έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να απορροφήσουμε, να καταγράψουμε όλα τα περιστατικά βίας. Η γυναικοκτονία, πράγματι, νομικά, δεν έχω τη δύναμη να την ερμηνεύσω. Ψυχολογικά όμως, ναι, κατακρίνει τον άντρα. Δείχνει ότι ο άντρας χρησιμοποιεί τη βία κατά της γυναίκας. Την τιμωρεί, την αφανίζει, την σκοτώνει, της δίνει το αίσθημα ότι είναι κατώτερη του. Είναι πραγματικά πολλά τα ερωτηματικά που η δική μας η γλώσσα χρησιμοποιεί πολλές φορές με λέξεις κλειδιά, αλλά και με νοήματα. Η σκιώδης πανδημία χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, που δεν είναι τίποτα άλλο, αυτή η βία κατά των γυναικών στην πρώτη περίοδο της πανδημίας. Λόγοι που συνέβαλαν σε αυτή την αύξηση των γυναικοκτονιών είναι η βία της συνύπαρξης. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν νιώθουν καλά
όταν συνεπάρχουν σε ένα σπίτι. Θα λέγει κανείς ότι αποκαλύφθηκε η κακή σχέση, η κακή διαπροσωπική επικοινωνία. Και δείχθηκε ότι η απομόνωση, η έννοια της καραντίνας, που είναι μια οριοθετημένη συμπεριφορά μόνωσης της ζωής, φέρνει τη δυσκολία στην πρόσβαση των κοινωνικών υπηρεσιών μιας χώρας. Η αύξηση των πόρων για την αντιμετώπιση του COVID, η μείωση των πόρων για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η ψυχική υγεία γενικά συμπιέστηκε όπως όλες οι δομές υγείας, μέσα από κοινωνικές υπηρεσίες που δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα θύματα μιας ενδοοικογενειακής βίας. Ο θήτης, αυτός ο οποίος προκαλεί το κακό, αυτός που νομικά τιμωρείται, έχει ψυχολογικά αίτια. Ξέρετε, πολλές φορές η ψυχιατρική κατηγορείται ότι απενοχοποιεί τον ένοχο. Αυτό πραγματικά είναι κακό να το πιστεύουμε. Ψυχιατρική όμως πρέπει να έχει άποψη όταν ένας άνθρωπος είναι παραβατικός. Και όταν ένας άνθρωπος διαμορφώνει μια αντίληψη ζωής που αισθάνεται είτε μέσα από μια διαταραχή προσωπικότητας είτε από μια κοινωνική σύμπραξη με το αρνητικό του εγώ, να πρέπει να έχει και μια ψυχολογική προσέγγιση. Και το λέω αυτό γιατί το πάνελ αυτό το εξαιρετικό έχει ανθρώπους του νόμου, έχει ανθρώπους του ποινικού κώδικα, αλλά χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η ψυχική υπόσταση είναι θεμελιώδες καθήκον ενός ενόχου να έχει το δικαίωμα να χειριστεί το εγώ του, την ψυχική του υπόσταση. Αυτό δεν τον δικαιώνει, ούτε σαφώς μειώνει την ποινή του, αλλά πρέπει από την άλλη να καταλάβουμε ότι η ψυχική και η ψυχιατρική ταυτότητα είναι σημαντικές παράμετροι μέσα σε αυτή την πορεία ενός τέτοιου εγκλήματος. Ο θήτης όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα διαβάσατε ήδη στην οθόνη σας, όπως είναι παρεμβατικός, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια συνεχή ανάγκη να ελέγχει, να εκφράζει με το δικό του τρόπο το εγωκεντρικό του είναι. Είναι θυμώδης, έχει μια οξυθυμία και έχει ένα θυμώδες εγώ του οποίο από μόνο του προβάλλει μια πληθωριστική τάση, εγωπαθητική στάση απέναντι στην διαχειριστική πολιτική του. Είναι εξαρτητικός, δηλαδή σοβαρά ανώριμος. Ένας άνθρωπος ο οποίος εξαρτάται από τον εαυτό του μέσα από ένα σύστημα, από ένα περιβάλλον, έχει ανώριμη δομή, δεν έχει εξελιχθεί, δεν έχει αναπτυχθεί ψυχικά και πνευματολογικά, κοινωνιολογικά. Πολλές φορές έχει παθολογία, έχει ένα παρανοϊκό ιδεασμό, είναι η περίφημη ζηλοτυπική παράνοια, που ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη με δολοφονικές τάσεις και πολλά εγκλήματα, γιατί ο άνθρωπος ζει σε ένα παραλήρημα που αισθάνεται ότι πάντα κάποιος θέλει το κακό του ή θέλει να του κλέψει αυτό που έχει και αν εμπλακεί και το σεξουαλικό στοιχείο, αντιλαμβάνεις ότι εκεί έχουμε οξείες και πολύ μεγάλες αντιδραστικές συμπεριφορές. Είναι ναρκισσιστική διαταραχή, που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς προβάλλεται όλο και περισσότερο ως εγωπαθητική, μια συμπεριφορά δηλαδή που αυτολατρεύει κανείς τον εαυτό του, μη έχοντας την ενσυναίσθηση, τη συμμόρφωση και την οριοθέτηση των πράξεών του, λατρεύοντας ένα υπερεγώ το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, ένα άδειο κενό εγώ, το οποίο ψυχικά δεν διαχειρίζεται την ύπαρξή του και δεν μπορεί ούτε να συνδεθεί, ούτε να καταλάβει το τι ακριβώς είναι δίκαιο, είναι άδικο, είναι λάθος, είναι σωστό. Θα σας πω ως θεραπευτής ότι 4 λέξεις χρησιμοποιούνται πολλές φορές μέσα στις ψυχολογικές προσεγγίσεις. Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Τι είναι ψέμα και την αλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι η ίδια η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη αξία, η οποία και συνδέεται και εκφράζεται και οριοθετείται. Η ναρκιστική διαταραχή, αυτό δεν το έχει, δεν μπορεί να το εκφράσει, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Βλέπετε και άλλες δομές. Εκρηκτικός τύπος προσωπικότητας. Πολλές φορές διαγνωστικά ή θεραπευτικά δίνουμε φάρμακα ακριβώς γιατί έχει ένα άνθρωπο που σου λέει «Δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου». Έχω μια εκρηκτικότητα. Το βλέπουμε και στον δρόμο. Το βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Ο τρόπος που οδηγούμε, ο τρόπος που έχουμε μια νομοτελειακή συμπεριφορά με την πολιτεία, με το κράτος, με τον νόμο, με την ομάδα μας, με την ατομικότητα. Το αίσθημα ότι δεν είμαστε ένας λαός που μπορεί κοινωνικά να ενταχθεί σε ένα σύστημα αναφοράς. Απέναντι σε άλλες μορφές εικόνας, όπως είναι το αίσθημα ανωτερότητας ή κατωτερότητας. Το αίσθημα ανωτερότητας της κτήσης, κατωτερότητας της ακύρωσης. Ο ακυρωτικός, ο αυταρχικός δεν έχει ανωτερότητα, έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και προβάλλει τον εαυτό του, ουσιαστικά προσβάλλοντας τις δικές του υπαρξιακές ανάγκες,
πίσω από το αίσθημα ότι πρέπει να γίνει ανώτερος ενώ είναι κατώτερος. Και φυσικά η έννοια της τιμωρίας, αυτός που είναι τιμωρητικός, που θέλει να τιμωρήσει το λάθος του άλλου ή θέλει να εκδικηθεί. Αν και στην ψυχιατρική ορολογία η εκδίκηση δεν έχει μια πραγματική νόηση. Η εκδίκηση είναι μια πράξη, κόστους. Εμείς λοιπόν πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι αυτό συνδέεται με ένα γεγονός της ζωής, τραυματικό, ακυρωτικό, ένα τραύμα το οποίο έχει να κάνει με την περιθωριοποίηση του ανθρώπου. Πιθανά όλα αυτά να έχουν σχέση με το προφίλ του θήτη. Risk factors, παράγοντες κινδύνου. Και εδώ βλέπουμε ότι η ψυχολογία και η ψυχιατρική βάζει και άλλα δεδομένα. Καταρχήν, είμαστε δυστυχώς σε μια περίεργη φάση μιας κακής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας παγκόσμια, που αυξάνει τις ουσίες και κυρίως το αλκοόλ. Αν είχα χρόνο να αναλύσω το που έχει πάει το αλκοόλ και στην εφηβεία, πραγματικά τα νούμερα είναι πολύ ανησυχητικά. Έχουμε ιστορικό που αυξάνει η ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή ο θήτης έρχεται μέσα από ένα σπίτι που η βία ήταν γεγονός, ήταν μια δρόσα κατάσταση. Οικονομικά προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι κάθε μορφής κοινωνικής αναγνώρισης ή πολιτιακής έκθεσης φέρνει το οικονομικό αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος βιώνει την προσδοκία μιας οικονομικής ολοκλήρωσης. Βιώνει όμως και την ανυπαρξία όταν είναι στην ανεργία. Η ανεργία, πρέπει να ξέρετε, στην ψυχιατρική είναι νόσος. Αυτός που δεν έχει επάγγελμα, νοσεί. Θα σας πω ότι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, το 2010 και μετά, πολλοί άνθρωποι είχαν απολυθεί από τις δουλειές τους και όμως το πρωί σηκωνόντουσαν, δυνόντουσαν και πηγαίνανε δήθεν να εργαστούν, φοβούμενοι να πούν στη γυναίκα τους ή στον άνθρωπό τους ότι απολύθηκε από τη δουλειά. Η έλλειψη ενός υποστηρικτικού δικτύου από την πλευρά του θύματος. Ναι, εδώ πρέπει να είμαστε πολύ πιο σαφείς. Όλοι εμείς που εκφράζουμε ένα λόγο, που έχουμε μια θέση, που έχουμε ένα κοινωνικό κύρος, ότι οι υπηρεσίες υγείας, ότι όλες οι δυνάμεις μας πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γεφυρώσουν το θύμα με την αλήθεια. Δεν μπορεί να είμαστε μια κοινωνία ομερτά. Δεν μπορεί να έχουμε το αίσθημα ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί το θύμα θα κατηγορηθεί, όπως υπόθηκε πριν, ότι το θύμα πρέπει να ντρέπεται, ότι το θύμα είναι καταδικασμένο να δολοφονηθεί ή είναι υπαίτιο για αυτή την πράξη, ότι προκάλεσε με τη συμπεριφορά του το έγκλημα. Υποψία ή πραγματική απιστία του θύματος. Αυτό είναι ένας ψυχικός ρόλος που πολλές φορές και εμείς μπερδευόμαστε να τον ερμηνεύσουμε. Ποια είναι η πραγματική απιστία του θύματος, ποια είναι η υποψία ή η υπόνοια του θήτη. Όλο αυτό, αν θέλετε, είναι ένα κατασκεύασμα του μυαλού, είναι κοινωνικές αντιλήψεις, είναι αρχές παραδοσιακές, που έχουν ξεπεραστεί μέσα στον χρόνο. Και σήμερα η αυτονομία του καθενός μας πρέπει να είναι το εγώ του, πρέπει να είναι η συνύπαρξη της σύνδεσης του εαυτού του με το σύστημά του. Η πρόθεση χωρισμού. Αν πραγματικά είχα τον χρόνο να σας αναπτύξω πώς οι άνθρωποι έρχονται εδώ θυμωμένοι, έχοντας την αίσθηση ότι ο χωρισμός είναι η λύση. Και πολλές φορές πράγματι ο χωρισμός είναι η λύση, είναι η ωριμότητα, είναι, θα έλεγε κανείς, η ισονομία μιας δικαίωσης όταν υποφέρω. Όταν έχω μια χρόνια φλεγμονή με έναν άνθρωπο που ουσιαστικά δεν θέλω να είμαι μαζί του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να τιμωρήσω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρνηθώ. Όταν ο άλλος μου πει δεν θέλω να είμαι μαζί σου, οφείλω να το δεχτώ, όχι να τον σκοτώσω, να τον τιμωρήσω, να το επιβάλλω ή να τον παρενοχλώ συνεχώς, γιατί αυτό είναι μια μορφή bullying της συμπεριφοράς, πίσω από την άρνηση της μη αποδοχής. Και μάλιστα σήμερα που μιλάμε, έχει γίνει ένα μεγάλο μέτρο ότι και το διαζύγιο πια είναι μέσα από ένα κομπιούτερ μια πολύ εύκολη λύση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά τα σύγχρονα βήματα κυριαρχούν και στην κοινωνική αντίληψη μιας ανθρωπιστικής λογικής ότι το θύμα δεν πρέπει να υπάρχει όταν το δικαίωμα της ατομικής προστασίας και ελευθερίας καθορίζει αυτόνομα το εγώ. Τα μίντια. Μεγάλο κεφάλαιο, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι μας, ότι πώς τα μίντια διαμορφώνουν την κοινωνική αντίληψη. Υπέρμετροι, με έντονα δραματικά στοιχεία, προβολή των περιπτώσεων γυναικοκτονίας. Δηλαδή, ξέρετε ότι τα μίντια, με αντιφάγο μηχανισμό, υπερβάλλουν πολλές φορές, δημιουργώντας ήδη την προβολή αυτού του προτύπου. Διότι το κακό περνάει και γίνεται συμπεριφορά μίμησης, με αποτέλεσμα να ζήσουμε λίγο αυτό που στην αρχαία Ρώμη
το λέγαμε το σύνδρομο της αρένας. Δηλαδή μια κοινωνία που κριτικάρει τα πάντα, μια κοινωνία που κανιβαλίζει μέσα στο διαδίκτυο και ψάχνει τον ένοχο ή αυτόν που προκάλεσε το θάνατό του για να δικαιωθεί ποιος, αυτός ο οποίος γράφει εκείνη τη στιγμή μια τυχαία σκέψη χωρίς καμία επίγνωση, χωρίς καμία ενσυναίσθηση. Ζούμε τελικά σε μια κοινωνία της κατηγορίας, του κανιβαλισμού και των media που καλλιεργούν όλο και περισσότερο φαινόμενα που οικειοποιείται η ιδέα με την πραγματικότητα και που διαμορφώνεται ως μια πραγματική μορφή αναζήτησης της ψυχικής δικαίωσης. Σε λίγο θα λέμε ότι η βία, ναι, είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου, αυτό όπως λέμε εμείς, addiction, δηλαδή η έννοια του εθισμού, και η βία συμπεριφορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μέσα στην ψυχοπαθολογία. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει πάρα πολύ τον εαυτό του μέσα από το διαδίκτυο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι ο ίδιος μια εικονική πραγματικότητα. Έχει εφιστεί σε μια ψυχική στήρωση. Δηλαδή νιώθει ότι δεν έχει κανένα συναίσθημα. Είναι εκείνος που ταξιδεύει μέσα σε ένα διαδίκτυο που παίζει ρόλους και συμπεριφορές που αυτός όμως είναι απόν. Έχει μια προβολή ρόλων που αυτός απλώς υποδύεται ένα θεατρικό παρανομαστή χωρίς να έχει καμία αξία, καμία προσωπική συμμετοχή και φυσικά ένα δικαίωμα να εκφραστεί. Αλλά αυτή η κοινωνική του φοβία, η δειλία του, το κρύψιμο τον κάνει δυνατό μέσα στο διαδίκτυο. Με αποτέλεσμα να αυξάνουμε πιο πολύ αντικοινωνικές συμπεριφορές. Να έχουμε δυσκολία της σύνδεσης ψυχικά. Σήμερα, αν με ρωτήσετε ως ψυχίατρο, ποιο είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, θα έλεγα αυτό. Ότι δυσκολευόμαστε να συνδεθούμε ψυχικά, να εκφραστούμε συναισθηματικά. Με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένες δεξιότητες επικοινωνίας. Θα σας πω ότι μια διαταραχή που ίσως να την έχετε ακουστεί, η ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, σε πρόσφατες μελέτες έδειξε ότι πολλαπλασιάζεται δυστυχώς και επιβαρύνεται η κλινική συμπτωματολογία λόγω τα παιδιά μας δεν αποκτούν αυτό που είχαμε στο παρελθόν. Τη φαντασίωση, την ενσυναίσθηση της σύνδεσης μέσα από το βιβλίο, μέσα από τη μουσική και σήμερα η εικόνα έρχεται τόσο αποκαλυπτική που μας στεγνώνει. Μας μειώνει λοιπόν την ενσυναίσθηση, μας μειώνει την ανοχή και μας κάνει αδύναμους να διαχειριστούμε το self-control, δηλαδή την αυτοεκτίμηση, τον εαυτό μας, την ψυχική μας ολοκλήρωση. Και θα έλεγα πίσω από αυτό ότι η ουσιαστική πλευρά αυτών των συμπεριφορών αυξάνει την ψυχοπαθολογία του δικαίου. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται τόσο εγωκεντρικός που θεωρεί απριόρι το δίκαιό του ως μοναδικό του δικαίωμα, χωρίς να συμμετέχει στην ομάδα, χωρίς να έχει νομοτελειακή οργάνωση. Γι' αυτό και θα έλεγα στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος σήμερα δυστυχώς έχει τόσο πολύ εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βία, με την οποία τελικά διαχειρίζει τον εαυτό του μέσα σε έναν τρόπο που δεν αντιλαμβάνεται ότι πια αυτό είναι τιμωρητικό, ότι αυτό είναι κακό. Μαθαίνει να απαντάει και μαθαίνει να βλέπει τον εαυτό του ως το αποτέλεσμα του θυμού, της νίκης και της κρίσης. Ο καλύτερος τρόπος για να νικήσουμε τη βία είναι μέσα σε 4 βήματα, καταρχήν η ψυχική ωριμότητα. Ψυχική ωριμότητα σημαίνει ενσυναίσθηση. Η ανθρώπινη σύνδεση, η επικοινωνία. Μιλάμε πολύ λιγότερο, εκφραζόμαστε πολύ λιγότερο, κρυβόμαστε πολύ περισσότερο, φοβόμαστε πολύ περισσότερο. Η συμμόρφωση της οριοθέτησης. Θα συμφωνήσουμε όλοι, όποιος διαφωνήσει μπορεί να το πει, ότι λείπει σήμερα στην ελληνική πολιτεία και στην ελληνική κοινωνία η εκπαίδευση. Σήμερα δεν έχουμε εκπαιδευτικά εργαλεία καθόλου για τον πολίτη, δεν έχουμε καθόλου εργαλεία για την εκπαίδευση των παιδιών μας στον ψυχικό παράγοντα, στην ψυχική δηλαδή ενασχόληση με το εγώ και στη σεξουαλικότητα ως συμπεριφορά. Αυτά ακόμα εξακολουθούν στην ελληνική πολιτεία να είναι ταμπού, να είναι θέματα που δεν μπορεί η πολιτεία να τα βγάλει και φυσικά στο δικαίωμα της εγκύτητας. Αν σας έλεγα ως θεραπευτής ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο των ανθρωπίνων σχέσεων είναι η εξοικείωση, η εγκύτητα. Δύο άνθρωποι να έρθουν κοντά, να διαχειριστούν τα θέλω τους, τα πρέπει τους, τις ανάγκες, αλήθειες και ψέματα, σωστά και λάθη, που η ανθρώπινη ζωή εκεί είναι μοναδική, γιατί κανείς δεν είναι ιδανικός ούτε τέλειος. Όλοι είμαστε
μέσα σε ένα σύστημα αναφοράς που όσο περισσότερο εμπλεκόμαστε θετικά, όσο διαχειριζόμαστε τη ζωή μας και όσο έχουμε την ανάγκη να συμμορφωθούμε, να οριοθετήσουμε την πραγματικότητα μέσα από την πολιτεία, από την κοινωνία, από την ομάδα και το άτομο, τόσο αυτοί οι μηχανισμοί θα αναπτύσσουν καλύτερους ρόλους. Αν όλοι μαζί λοιπόν ενωθούμε, θα έχουμε ένα μήνυμα πολύ θετικό. Η βία θα περιοριστεί, η γυναικοκτονία θα διαφοροποιηθεί, είναι ντροπή να μιλάμε για μια λέξη που μειώνει και τον άνδρα, που ευτελίζει την ανδρική παρουσία και που κάνει στη σύγχρονη κοινωνία τα δύο φύλλα όχι ισότιμα, όχι ισομερή στην πραγματικότητα, αλλά δύο φύλλα που ακόμη εξακολουθούν ο άνδρας να πιστεύει ότι είναι ο αρχηγός και η γυναίκα να πιστεύει ότι είναι το θύμα. Εγώ θα έλεγα τελειώνοντας να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την χαρά που μου δώσατε με μια φράση, ότι η ζωή είναι μοναδική. Οφείλουμε να τη μορφώσουμε, να την εκπαιδεύσουμε και να την υπηρετήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.